Ο προηγούμενος πρωθυπουργός, ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, επέμεινε πάρα πολύ στη χρήση του success story. Και επειδή σας είδα να μιλάτε για ανάπτυξη, για τρίμηνα που είχαν ανάπτυξη κτλ., θεωρείτε ότι υπήρξε success story τελικά? Δηλαδή ότι όντως ήταν το 2014, το κύριο Σαμαράς και πολλοί άνθρωποι της Νέας Δημοκρατίας υποστηρίζουν ότι το πρόγραμμα το χρέος στο ελληνικό ήταν βιώσιμο. Παρ' όλα αυτά, πριν από μια εβδομάδα περίπου, είχαμε το δημοσίευμα του Reuters, θα το έχετε παρακολουθήσει, το οποίο λέει ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο από το 2012 και μετά ήταν σίγουρο ότι δεν βγαίνει και ότι απλώς γινόντουσαν μαγειρέματα προκειμένου να βγαίνει. Υπήρξε τελικά, ήταν βιώσιμο το ελληνικό χρέος? Μήπως... Ακούστε. Η έκθεση του. Εγώ δεν πάω στο δημοσίευμα του Reuters. Η ίδια η έκθεση, δεν την έχω μαζί μου. Πολύ ευχαρίστω, αν είχαμε την έκθεση. Θα σα το βρίσκα το αντίστοιχο απόσπασμα. Η έκθεση του IMF που βγήκε. Στο 17 του μηνός, ναι. Όχι, που βγήκε ανάμεσα στο δημοψήφισμα, την Τετάρτη πριν το δημοψήφισμα. Τι έλεγε? Ότι το δημόσιο χρέος της χώρας ήταν marginally viable, οριακά βιώσιμο, και ότι δεν κατέστη βιώσιμο από τη στιγμή που άλλαξαν οι δημοσιονομικές πολιτικές της νέας κυβέρνησης. Ναι, εγώ θέλω να επιμείνω όμως για αυτό, γιατί αυτή είναι η μόνιμη απάντηση που δίνουν οι άνθρωποι της Νέας Δημοκρατίας. Όχι, να το επισημάνω. Ναι, αλλά το δημοσίευμα μετά. Θα με αφήσετε να πω το story μου. Ναι, θα σας αφήσω. Απλώς να βάλουμε αυτό το πλαίσιο. Το δημοσίευμα που βγάλε μετά το Reuters λέει ότι σε αυτό που βγάλαμε που έλεγε ότι είναι marginal viewable, ξέραμε ότι λέγαμε ψέματα. Αυτό λέω. Εσείς επικαλείστε το επίσημο, αλλά και το άλλο επίσημο εσωτερικό έγγραφο που διέρευσε. Λοιπόν, κοιτάξτε. Το χρέος έχει ορισμένες παραμέτρους. Πρώτα απ' όλα, μπορείς να το εξυπηρετείς? Υπάρχουν χώρες με πολύ μεγαλύτερο ποσοστό χρέος από τη Ελλάδα. Η Ιαπωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Μεγάλες και ισχυρές οικονομίες. Γιατί δεν θεωρείται το μεγάλο τους χρέος ως πρόβλημα? Γιατί δεν έχουν πρόβλημα στην εξυπηρέτησή τους. Άρα το πόσο χρωστάς δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία, αλλά μεγάλη σημασία έχει αν μπορείς να εξυπηρετείς. Αν μπορείς λοιπόν έγκαιρα να πληρώνεις τους στόκους σου και να εξυπηρετείς αυτό το χρέος. Η Ελλάδα μέχρι και το 2014 ήταν σε αυτή τη φάση. Η πρώτη φορά που δεν πλήρωσε δόση αποχρωστούμενα ήταν φέτος το καλοκαίρι που δεν πλήρωσε τη δόση το IMF. Και μετά από λίγο μπήκε στο καθεστώς, στο capital controls και στο στάδιο της χρεοκοπίας. Πάρεσε χρεοκοπία. Αναγγέλθηκε η χρεοκοπία της χώρας 30 Ιουνίου. Τότε έγινε η χρεοκοπία. Πραγματική χρεοκοπία. Και αναγκάστηκε τότε στις συνέπειες τις οποίες αναγκάστηκε ο κύριος Τσίπρας να υποχωρήσει και να ανακρούσει πρίμα και να κάνει 180 μοίρες τροφή και να γυρίσει το καράβι. Αναγνωρίζετε δηλαδή ότι διαπραγματεύτηκε, γιατί αυτό που περιγράφεται είναι σύγκρουση. Εγώ πιστεύω ότι διαπραγματεύτηκε. Διαπραγματεύτηκε. Το θέμα είναι το αποτέλεσμα. Σας το λέω γιατί είναι το κεντρικό επιχείρημα του ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Δημοκρατία υιοθετούσε αυτές τις λογικές. Εγώ πήγα, διαπραγματεύτηκα και έφαγα τα μούτρα μου. Έφαγα τα μούτρα μου. Άρα. Όχι, έχετε το. Άρα η στρατηγική που χάραξες ήταν λάθος. Ο τρόπος που την ακολούθησες ήταν λάθος. Κανένα από τα σημάδια προειδοποίησης. Ξέρετε κάτι, αν είσαι ένας πιλότος ενός αεροπλάνου και πηγαίνει το αεροπλάνο προς τα κάτω με ταχύτητα και αρχίζει και βαράει το πρώτο αλάρμ και λέει, ξέρεις, χάνεις ύψος, χάνεις ύψος, χάνεις ύψος, και ο πιλότος συνεχίζει και πηγαίνει και χάνει ύψος και αρχίζει και βαράει και το δεύτερο αλάρμ και λέει, χάνεις πολύ γρήγορα το ύψος, πολύ γρήγορα το ύψος, πάρα πολύ γρήγορα το ύψος. Φταίει το αλάρμ ή ο πιλότος? Εμείς ήμασταν το αλάρμ. Λέγαμε, πρόσεξε, δεν το πας καλά. Δεν είναι σωστή η τακτική, και εμείς και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, για να μην τους βγάζω απ' έξω. Σήμερα λοιπόν εμείς είμαστε κατηγορούμενοι γιατί φωνάζαμε κάντε συμφωνία έγκαιρα. Ένα λεπτό πριν φτάσει να συγκρουστεί στο έδαφος, αποφάσισε ο κύριος Τσίπρας να αδειάσει τη σαβούρα του, να φύγει το μισό βάρος, δηλαδή ο μισός ΣΥΡΙΖΑ από μέσα, να γυρίσει το τιμόνι προς τα πάνω. Βεβαίως με πάρα πολύ μεγάλους κραδασμούς για το αεροσκάφος και με πολύ μεγάλες συνέπειες για τους επιβάτες του. Σπασμένα χέρια, κεφάλια, πόδια, είναι οι συνέπειες. Ποιο χέρι, το δεξί, δεν με νοιάζει.